Γεια σας κοπέλια, είμαστε καλά, ακούμε, ένα-δύο τεστ. Είμαι ο Αύρος Σαθάς, 36 ετών και απέκτησα την κινητική μου αναπηρία πριν 3,5 περίπου χρόνια. 3 του Γενάρη του 2017 είχα ένα εργατικό ατύχημα όπου μια σωλήνα έπεσε και χτύπησε μου πάνω στην πλάτη. Από τότε έχω ολική παραπληγία από το στήθος και κάτω, που σημαίνει ότι δεν έχω ούτε κινητικότητα ούτε συστητικότητα από το σημείο του τραύματος και κάτω. Η παραπληγία είναι όπως το παγούνο. Δηλαδή, ο κόσμος βλέπει πάνω σε έναν αναπηρικό αμαξίδιο και νομίζει ότι απλά μπορείς να περπατήσεις. Έχει ορισμένους που ξέρουν και για την συστητικότητα, αλλά πίσω από τούτο κρύβονται και πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Ορισμένα από εκείνα είναι η κακή κυκλοφορία του αίματος από το σημείο του τραύματος και κάτω, δυσκολία στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, υπάρχει ο κίνδυνος να κάνεις πληγές λόγω κατάκλυσης. Κάποια άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν με την κύστη, με το έντερο. Λίγες μέρες πριν το ατύχημα που μου συνέβηκε, μπορώ να πω ότι η ζωή μου ήταν σε μια πολύ καλή τάξη. Μπορώ να πω ότι ήταν στην καλύτερη της φάση, διότι είχαμε οργανωμένο με η γυναίκα μου να παντρευτούμε και στη δουλειά, στην οικογενειακή μας επιχείρηση, ήμουν σε μια πολύ καλή φάση που μπορούσα να αναλάβω πολλά πράγματα, να αποφορτήσω λίγο τον πατέρα μου από τη δουλειά. Και το καλύτερο είναι ότι περίπου μια εβδομάδα πριν το ατύχημα είχαμε μάθει ότι η σύζυγός μου είναι έγκυος. Οπότε με το που έγινε το ατύχημα ήρθα ξαφνικά ούλα ανάποδα και έπρεπε να δούμε εντάλλως εάν να ζήσουμε με το πράγμα. Η γυναίκα μου είχε αρκετά προβλήματα με την εγκυμοσύνη, ήταν από την αρχή δίπλα μου, ήταν συνέχεια και με δίπλα μου και οι φίλοι μου και η οικογένειά μου εστηρίζαμε, αλλά από την άλλη το να τους βλέπω μαραζωμένους για τούτο που έπαθα εγώ και να μην μπορώ να το ελέξω, ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο. Είχα μάθει που πάντα στη ζωή μου ότι θέλω να το κάνω μόνος μου, να με ρωτώ, γιατί εκείνο που θεωρούσα εγώ λογικό μπορεί και να μην ήταν, αλλά έμαθα να κάνω πάντα εκείνο που θέλω όπως το θέλω, χωρίς να ζητώ βοήθεια. Το να βρέθεις ξαφνικά σε μια θέση όπου χρειάζεσαι τη βοήθεια του άλλου για να κάνεις κάτι, είναι πάρα πολύ άσχημο. Επία αμέσως μετά το ατύχημα στο νοσοκομείο να κάνω κάποια MRI, κάποιους ελέγχους κτλ. Και αμέσως μετά πήγα σε ιδιωτική κλινική όπου βάλαμε στην εντατική για κάποιες μέρες και μετά κάναμε μου εγχείρηση για σπονδυλοδεσία. Έμεινα μία εβδομάδα περίπου στην κλινική και μετά μεταφέρθηκα στο παραπληγικό, στο γενικό νοσοκομείο όπου θα ξεκινούσε η αποκατάστασή μου. Στο παραπληγικό είχα μου πει ότι θα μπορέσω να βγω γύρω στον Αύγουστο με Σεπτέμβριο, αλλά ήθελα να βγω πιο γλύρω γιατί Αύγουστο γεννούσε η γυναίκα μου. Έτσι πήραμε την απόφαση να πάω Γερμανία για αποκαταστάση. Στη Γερμανία πήγα τον Μάρτιο και μπορώ να πω φάνηκα πολλά τυχερός γιατί επειδή ήταν ένα σύστημα εντελώς διαφορετικό από το κυπριακό. Όχι ότι στην Κύπρο δεν έχουν τις γνώσεις για να κάνουν πιο σωστή, τέλος πάντων σωστή αποκατάσταση. Απλά πιστεύω ότι όμως παίζει ρόλο είναι η υποστελέχωση που έχουμε στην Κύπρο και το μειωμένο budget σε αυτά τα πράγματα. Στη Γερμανία αν είσαι φυσιοθεραπευτή που πάνω σου όλη μέρα κάνεις τις ασκήσεις σου τέλος πάντων, μάθαινες να ζεις με αυτό το πράγμα. Και το τι εννοώ, μάθαινες να ζεις, ξεκινάς ξανά από την αρχή. Δηλαδή, όπως είναι το μωρό που μαθαίνει να περπατά, να κινείται, να κάνει κάποια πράγματα, έτσι ξεκινάς εσύ από την αρχή να μάθεις. Για παράδειγμα, να ντύνεσαι, να μεταφέρεσαι από το κρεβάτι στο τροχοκάθισμα, από το τροχοκάθισμα στον καναπέ ή από το τροχοκάθισμα στο αυτοκίνητο. Πώς να βάλεις μέσα το τροχοκάθισμα σου, πώς να το βγάλεις. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να μάθεις. Και είναι κάτι που παίρνει χρόνο και δύσκολο. Ειδικά αν είσαι αρκετό καιρό στο νοσοκομείο και αδυνατίζει και ο οργανισμός σου, χάνει και μήκη μάζαν επειδή κινείσαι πολλά κτλ. Είναι πράγματα που είναι δύσκολα, αλλά σιγά σιγά μαθαίνεις να τα κάνεις
και ανεβαίνει και η ψυχολογία σου. Στη Γερμανία είχα την τύχη να κάνω κατάδυση μέσα σε πισίνα βέβαια, αλλά σίγουρα είναι κάτι που σου δείχνει ότι μπορείς να κάνεις πράγματα και μετά το ατύχημα σου. Ήταν το πρώτο πράγμα του που έκανα έτσι πολλά διαφορετικό και κατάλαβα ότι ναι, μπορώ να κάνω πράγματα. Στη Γερμανία έκανα εκπαίδευση πάνω σε εξωσκέλετο, δηλαδή ένα πράγμα όπως το ρομπότ. Στέκεσαι πάνω και περπατάς είτε με πατερίτσες είτε με έναν μπι κανονικά και στέκεσαι και βλέπεις τον άλλον μες στα μάτια και κάτι που είναι πολλά όμορφα. Η αναπηρία δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Εμείς γενικά κάναμε αρκετές αλλαγές μες στο σπίτι για να μας βολεύει και σίγουρα πληρώσαμε και αρκετά λεφτά για να γίνει τούτο. Πέρα από τις αλλαγές του σπιτιού, έπρεπε να αλλάξω αυτοκίνητο. Το προηγούμενο μου ήταν με ταχύτητες, έπρεπε να πιάσω αυτόματο. Επίσης, έπρεπε να πιάσω τροχοκάθισμα, που τα τροχοκαθίσματα σίγουρα είναι φτηνά. Μπορεί να ξεκινούν, τουλάχιστον για active users, μπορεί να ξεκινούν από 3-4 χιλιάδες και πηγαίνουν μέχρι 6 και 8 καμιά φορά. Σίγουρα έχουμε κάποια βοήθεια από το κράτος, αλλά εντάξει, είναι ακριβά τα τροχοκαθίσματα και όχι μόνο τα τροχοκαθίσματα και οποιοδήποτε άλλο βοήθημα χρειαστείς. Το πρώτο διάστημα μετά το ατύχημα σκεφτούν πάρα πολλά συχνά τη ζωή μου χωρίς την κινητική αναπηρία. Συνέχεια σκεφτούν πώς είναι να ήταν, αν δεν έπαθαινα το πράγμα. Σκεφτούν συνέχεια το γιατί να μου τύχει το πράγμα. Γιατί να με σου τύχει, ρε μεγάλε, ποιος είσαι για να με σου τύχει, ας πούμε. Μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε. Ήταν κάτι που με ενοχλούσε για αρκετών καιρών, απλά έπρεπε να σταματήσω να το σκέφτομαι όταν πλησιάζει ο καιρός να γεννήσει η γυναίκα μου, ήταν να έρθει το μωρό, έπρεπε να ήμουν ok 100% ψυχολογικά, γιατί έπρεπε να μεγαλώσουμε ένα μωρό, ήθελα να μεγαλώσει το μωρό και ο παπάς του, για παράδειγμα, να μένει καλά ψυχολογικά, να με βλέπει και να καταλαβαίνει ότι εγώ δεν είμαι καλά. Ευτυχώς και με τη βοήθεια των φίλων μου και των συγγενών μου και της γυναίκας μου κυρίως, κατάφερα και έφτασα σε ένα πολύ καλό ψυχολογικό επίπεδο πριν να γεννηθεί το μωρό. Εκείνο όμως που μου έδωκε πραγματικά την ελευθερία μου ήταν όταν έπιασα το αυτοκίνητο μου και μπορούσα πλέον να κινηθώ μόνος μου, να πάω όπου θέλω μόνος μου, να μην έχω κανέναν ανάγκη είτε να με πάρουν κάπου, είτε αν τους βολεύει, αν δεν τους βολεύει, δεν ξέρω. Έχει όμως φορές που, για παράδειγμα, το καλοκαίρι που περνάμε θάλασσα με το μωρό, που ήθελα να κάνω πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω δυστυχώς μαζί του. Αλλά εντάξει, που τη στιγμή μου βλέπεις ότι το μωρό μπορεί να το κάνει και με τη μαμά του και με τους φίλους μας και με τον οποιοδήποτε και περνά καλά, εκείνο είναι αρκετό. Επίσης το μωρό, τα μωρά γενικότερα, άμα μεγαλώνουν και βλέπουν σε να είσαι στο αμαξίδιο, αναπτύσσουν έτσι μια συμπεριφορά που, πώς να το θέσω, βλέπουν ότι έχεις κάτι διαφορετικό. Ναι, είχα κάποιες ερωτήσεις που το μωρό του είπε, γιατί είσαι παπαπά στην καρέκλα. Και επειδή μ' άρεσε και να λαλώ και πελάρες, εξήγησα το ποντζερό που ήταν 2 χρόνια ότι ξέρεις γεια μου, σπασά το σπόντιλο μου, μπορώ να περπατήσω, νιώθω κτλ. Και νομίζω είναι κάτι που το καταλάβει. Ας πούμε τώρα μπορεί να με δει να είμαι στην καρέκλα, να μην μπαίνουμε κάπου και να έρχεται να με σπρώχνει που μόνος του χωρίς να του πω έλα βοήθαμε, που μόνο το μωρό έρχεται να με βοηθήσει γιατί νομίζει ότι ξέρω κάνει κάτι καλό. Και σίγουρα τα πράγματα βλέπεις τα και χαίρεσαι, ας πούμε ότι όχι, εντάξει, το μωρό μου μεγαλώνει, αποδέχεται με και όχι μόνο εμένα, άμα να βρεθούμε και με άλλα άτομα, φαίνεται τόσο φυσικό που ούτε να μην να βλέπει, ούτε να πάει να ρωτήσει τον άλλον «Μα τι έπαθες εσύ», ας πούμε. Και είναι κάτι πολλά, πολλά ωραίο το πράγμα. Βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα πλέον που έχουν το σήμα το αναπηρικό πάνω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπω άτομα να κινούνται έξω ή στην πόλη γενικότερα. Επίσης, κάποια προβλήματα που συνδέονται με την παραπληγία, τα οποία έμαθα και εγώ μετά, και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο εγώ που δεν τα γνωρίζω τα πράγματα, και οι φίλοι μου και η οικογένεια μου, που σημαίνει ότι
πιθανότατα στην Κύπρο έχουμε έλλειψη παιδείας πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα. Γι' αυτόν τον λόγο είναι καλά να, είτε να γίνονται κάποιες εκστρατείες ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα αν κάνουμε με την ομάδα του μπάσκετ που πάμε σε διάφορα σχολεία, μιλούμε στα μωρά, εξηγούμε τους για το τι είναι κινητική αναπηρία, πώς μπορεί να προέλθει, πώς μπορούν να προσέχουν για να μην βρεθούν σε τη θέση. Αλλά νομίζω είναι και λίγο θέμα της κοινωνίας το πράγμα να ξεκινήσουν είτε στα σχολεία, να έχουν κάποιον μάθημα τέλος πάντων τα μωρά, με κάποιον τρόπο γενικά να ενημερώνονται σε τα πράγματα. Και είναι και λίγο το θέμα συμπεριφοράς. Δηλαδή το να κινείσαι με το αμαξίδιο μέσα στον δρόμο και να ο άλλος να σε βλέπει καρφωμένος και να σε βλέπει και λίγο περίεργα σαν πω και κάτι μεταδοτικό του τον που έχει και να του το μεταφέρεις είναι πολλά άσχημα. Είναι κάτι που μας αρέσει. Όπως επίσης και η αντιμετώπιση του τύπου ότι είμαστε ήρωες. Γιατί είμαι ήρωας. Γιατί θέλω να κάνω το αυτονόητο, να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου. Απλά θέλουμε να ζούμε και οι υπόλοιποι να μας σέβονται. Και είναι κάτι που έπρεπε να σου πει ο άλλος να κάνεις. Δηλαδή το να σέβεσαι τον άλλον είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε που μόνοι μας. Έτυχε πολλές φορές να πάμε κάπου, για παράδειγμα οικογενειακός, να ξέρουμε ότι κάπου έχει πάρκινγκ αναπηρικών και να πάμε και να δούμε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο. Μάλιστα μια φορά έτυχε μου και είχε ένα άτομο που κατεβαίνει εντζίνιν την ώρα μου το αυτοκίνητο και όταν του ζήτησα να μετακινήσω το αυτοκίνητο του για να παρκάρω εγώ ζήτησα μου να το δείξω εν κάρτα μου. Ο άλλος την φορά λάλη μου θεωρούμε σαν και μαραζώνουμε και κλαίμε για σας. Μα γιατί να κλαίς για μένα. Εγώ χαίρομαι για μένα, εσύ κλαίς για μένα. Πολλά περιστατικά. Για παράδειγμα έτυχε μου στις αρχές έναν περιστατικό όπου ήμουν σε μια κλινική, είχα ραντεβού με γιατρό, περίμενα να έρθει η σειρά μου και ήταν μια γυναίκα με το μωρό της 6-7 χρονών. Το μωρό ψιθύριζε στο φτύν της μάμας του, προφανώς κάτι για μένα γιατί βλέπαμε και ηθικιό και είχε του πει η μάμα του, ρωτά τον κύριο να σου πει. Στην αρχή εγώ νιώσα πάρα πολλά σχήμα και περίεργα με το πράγμα, αλλά στην τελική, μετά από καιρό που κατάλαβα είναι που έγινε, ένιωσα πολλά καλά με το πράγμα γιατί δεν έχουμε πρόβλημα να μας ρωτήσει. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω πρόβλημα να με ρωτήσει κανένας ούτε πώς έπαθα το ατύχημα μου, ούτε ποια είναι τα προβλήματα που φέρνει μαζί της η παραπληγία που έχω. Και προτιμούμε, μάλλον θέλουμε να μάθουμε τον κόσμο, να του περάσουμε κάποια μηνύματα, να δει ότι είναι πολλά τα προβλήματα που έχουμε, ναι, οκ, okay, αλλά είναι εμπόδια που είναι ανυπέρβλητα. Με ποιον ορισμό προτιμούμε να μας αποκαλούν? Νομίζω με το όνομα μας. Είμαι ο Αύρος και έχω κάποια κινητική αναπηρία. Τώρα ορισμοί όπως, ξέρω εγώ, ανάπηρος, ακούγεται άσχημα πολλά, άτομα με ειδικές ανάγκες, τούτον τάξη όντως, ορισμένοι έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες, αλλά άμα είναι να με δείξεις και να πεις κάτι, προτιμώ να με πεις με το όνομα μου. Είναι άσχημο να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με βάση κάποιον πρόβλημα που έχουν. Σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας, πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι πολλά καλό, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, ο κόσμος, τουλάχιστον στην Κύπρο και στο εξωτερικό βέβαια, εγνωρίζει πολλά πράγματα. Αν με ρωτάτε καλά, παρά να υπήρχε μια ημέρα αναπηρίας, να υπήρχε μήνας αναπηρίας και να διοργανώνουν τα διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα σεμινάρια, να φκένει κόσμος που ζει με κινητική αναπηρία να μιλά, γιατί κάθε αναπηρία είναι διαφορετική. Μιλώντας τώρα καθαρά για τις παραπληγίες που το ζω εγώ, μπορεί δύο άτομα που χτυπημένα στο ίδιο σημείο ακριβώς να έχουν εντελώς διαφορετικά προβλήματα. Ναι, υπάρχουν κάποια γενικά που είναι τα ίδια, αλλά ο καθένας βιώνει εδώ πολλά διαφορετικά. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Κανένας τραυματισμός με κακό συνοδείο μυαλού είναι ο ίδιος.
Οπότε είναι κάτι που είναι πολύ καλό να γίνεται και στο εξωτερικό, από ό,τι παρακολουθώ, κάνουν αρκετά πράγματα. Στην Κύπρο είμαστε λίγο πίσω, αλλά ελπίζω σιγά σιγά να το προωθήσουμε. Είναι κάτι που να βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία μας. Κλείνοντας, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι το μόνο που ζητούμε εμείς είναι σεβασμός και τίποτε παραπάνω. Stay in Google. Thank you.